Μοναδικές εμπειρίες είχαν την ευκαιρία να ζήσουν 85 μαθητές και μαθήτριες από τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ της χώρας που έλαβαν μέρος στον πρώτο πανελλήνιο μαθητικό αγώνα τριάθλου που φιλοξενήθηκε στο βοηθητικό του Παγκριτίου και στο κολυμβητήριο του Λίντο. Σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό αγώνα, 53 αγόρια και 32 κορίτσια ανταποκρίθηκαν επαρκώς, καθώς χρειάστηκε αρχικά να τρέξουν 1250 μέτρα, στη συνέχεια να κολυμπήσουν 500 μέτρα και στο τέλος να τρέξουν ξανά 1250 μέτρα. Δεν υπάρχει πιο σημαντικός στόχος για την ανάπτυξη ενός αθλήματος και ολυμπιακού αθλήματος από τον οργανωμένο αθλητισμό που ξεκινάει από το σχολείο. Οπότε το σχολικό πρωτάθλημα ήταν πραγματικά ένα όνειρο. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε στο σχεδιασμό ότι θα φτάναμε σήμερα να έχουμε τόσο μεγάλη συμμετοχή στο πρώτο σχολικό πρωτάθλημα. Υπάρχουν αρκετές Ολυμπιακές Ομοσπονδίες που με δεκαετίες λειτουργίας που δεν έχουν τέτοια συμμετοχή. Είμαι πραγματικά περήφανος για όλους τους Ομοσπονδιακούς, για την αγκαλιά εδώ όλης της τοπικής κοινότητας και έχουμε συμμετοχή από μαθητές από όλες τις περιφέρειες της χώρας. Το να δοκιμάζεις δυνάμεις σου σε ένα συνδυαστικό άθλημα δεν είναι απλό. Και μπράβο και συγχαρητήρια για την τόλμη τους. Σίγουρα τα παιδιά που θα το δοκιμάσουν σήμερα θα νιώσουν κάτι πρωτόγνωρο. Ο συνδυασμός από το κολύμπι στο τρέξιμο δεν είναι απλός. Οι τρεις πρώτοι νικητές του πρώτου πανελλήνιου αγώνα τριάθλου κατάφεραν να πάρουν και τα μπόνους εισαγωγής στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Στα αγόρια πρώτος ήταν ο Κωνσταντίνος Αντέσχος με 16-23-57 του τρίτου ΓΕΛ Καβάλας. Τον ακολούθησε ο Στέργιος Παπαχρήστος με 16-30-38 του πέμπτου ΓΕΛ Λάρισας, ενώ την τριάδα συμπλήρωσε ο Δημήτρης Σιφάκης με 16-40-00 του πειραματικού ΓΕΛ Ρεθύμνου. Στα κορίτσια πρώτη τερμάτισε η Ελένη Αναστασία Μαγνίσαλη με 18-53-78 των εκπαιδευτηρίων Κωστέα Γείτονα. Δεύτερη ήταν η Κλεοπάτρα Καγιαμπάκη με 19-06-65 του δεύτερου ΓΕΛ Ηρακλείου και τρίτη η Αθηνά Κουκουριτάκη με 19-29-61 του έβδομου ΓΕΛ Ηρακλείου. Πρώτη φορά στην ιστορία του σχολικού αθλητισμού έχουμε πανελλήνιο πρωτάθλημα σε ένα αγώνισμα του τριάθλου, συγκεκριμένα στο Sprint Decathlon. Οι μαθητές από όλη την Ελλάδα έχουν δείξει τεράστια ανταπόκριση. Είναι και αυτοί ενθουσιασμένοι. Γίνεται για πρώτη φορά στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Τριαθλητική Ομοσπονδία, αλλά και το Γραφείο Φυσικής Αγωγής του Νομού Ηρακλείου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συνοδούς, τους μαθητές αθλητές, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα.